Ο Χρήστος Χολίδης, που εμφανίστηκε σε πάρτι ραδιοφωνικού σταθμού, διαψεύδει κατηγορηματικά τις φήμες που τον θέλουν να έχει χωρίσει με τη δούκισσα νομικού. Χρήστος Χολίδης και δούκισσα νομικού. Δίνω δώρο, δύο μήλα και ένα κυριλέτα γάρι σ' όποιον βρει αν παραμένουν τα παιδιά αυτά ζευγάρι. Είσαι ή δεν είσαι τελικά με τη δούκισσα, έχουν λυσάξει. Πάτε καλά, ρε παιδιά, μια χαρά είμαι. Μια χαρά και είμαι, φυσικά. Μα τι έχουν πάθει, παιδί μου, καθένα. Δεν ξέρω, εμένα ρωτάς, εσένα ρωτάς. Όχι, πρέπει να σε ρωτήσω. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Η απάντηση τι είναι, ναι. Φυσικά, ρε παιδιά, είναι. Δεν χώρισα ποτέ. Δεν τρέχει κάστανο, λοιπόν. Μήτε συμβαίνει κάτι. Αν και το ζεύγος αγκαζέ δεν βλέπει ούτε μάτι. Τέλος πάντων, προς το παρόν η Δούκισσα έχει τις ασχολίες της και ο Χρήστος το έχει ρίξει στο μπάσκετ και στα γκεσταριλίκια σε πάρτι ραδιοφωνικών σταθμών. Έχεις προλάβει να ξεκουραστεί. Ναι, αυτό κάνω. Παίζω μπάσκετ και ξεκουράζομαι, δεν κάνω τίποτα άλλο. Ύστερα από 10 μήνες σερή δουλειά, νομίζω ότι το χρειάζομαι και λίγο. Και λίγο να λείψω και στον κόσμο. Ωραίος τύπος ο Χολίδης. Βάζει με τέχνη και άνεση την μπάλα στο καλάθι και για τα Eurovisionικά τοποθετείται πάθη. Εγώ πάντως ήμουνα με τον Κυριάκο τον Παπαδόπουλο, ναι. Γιατί είναι και πολλοί φίλοι μου και συνεργάτες μου, και με την Αγγελική Λιάδη. Μ' άρεσε πολύ το κομμάτι. Συμφωνείς, διαφωνείς, το είπανε λίγο τουρκομπαρόκ το τραγούδι. Εντάξει, ο καθένας έχει μια γνώμη, τι λέει. Εγώ τώρα συμφωνώ, συμφωνώ, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει βγει και το κομμάτι, θα πάει ο άνθρωπος να μας εκπροσωπήσει. Πρέπει να πέσουμε να στηρίξουμε τον άνθρωπο αυτόν και το συγκρότημα που θα πάει. Γιατί είμαστε Έλληνες και πρέπει να στηρίξουμε το ελληνικό τραγούδι. Συμπέρασμα. Ο Χολίδης επιμένει πως δεν χώρισε ποτέ. Δηλώνει λάτρης της Αγγελικής Ιλιάδη, στηρίζει και αγάθωνα και βγαίνει εν γέννη λάδι.